Πείτε μου κάτι, θέλω το σχόλιο σας καταρχάς για τα σημερινά στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν από λίγο, αλλά και αν τελικά υπάρχει μια ενθαρρυντική εξέλιξη μέσα από την αποτύπωση όλων των κρουσμάτων. Μάλιστα. Εμείς στο Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία με σιγμοειδές καμπύλες και την καμπύλη του κύκλου ζωής, την οποία τη χρησιμοποιούμε κυρίως για τη διάχυση των νέων τεχνολογιών. Mm-hmm. Έχοντας λοιπόν αυτά τα μοντέλα, κάναμε κάποιες προσαρμογές και τα προσαρμόσαμε και αρχίσαμε να τρέχουν τα δεδομένα για τα κρούσματα στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και αργότερα σε άλλες χώρες. Ο λόγος που το κάναμε αυτό δεν ήταν τόσο πολύ για να προβλέψουμε συγκεκριμένα κρούσματα που θα έχουμε κάθε μέρα, αλλά το κάναμε κυρίως για να δούμε με τα μέχρι τότε δεδομένα, αυτό το ξεκινήσαμε περίπου στο τέλος του Μαρτίου, για να δούμε με τα μέχρι τότε δεδομένα πού θα ήταν η κορύφωση, την οποία επιτυχώς την βρήκαμε στις αρχές Απριλίου. Εμείς και δείχνουμε και όση ώρα μιλάτε, κύριε Τσαλάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δείχνουμε την καμπύλη την οποία έχετε κοινοποιήσει μέσα σε δική σας έρευνα, μέσα από δικά σας στοιχεία του Πολυτεχνείου. Και βλέπουμε λοιπόν τη σχετική καμπύλη ότι ουσιαστικά από τις πρώτες μέρες του Απριλίου έχουμε αρχίσει σιγά σιγά βάσει του αριθμού των κρουσμάτων να κινούμαστε σε ένα λογικό πλαίσιο εμφάνισης των επιδημιολογικών στοιχείων. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι. Και τα... Είναι και το θετικό της υπόθεσης που εγγράφεται. Το θετικό της υπόθεσης, ναι, και τα κρούσματα από την αρχή του Απριλίου μέχρι σήμερα, ακόμα και το σημερινό, επιβεβαιώνουν την καμπύλη προς τα κάτω. Αργότερα σε κάνα δύο θα αναρτήσουμε το σημερινό σχήμα παρόμοιο με αυτό που έχετε και δείχνετε αυτή τη στιγμή. Και η γνώμη είναι, επειδή ο αριθμός είναι 71, είναι αρκετά μικρό, θα κινηθεί πάνω κάτω στην ίδια πορεία της καμπύλης. Δηλαδή έχει αρχίσει η πτώση της καμπύλης προς τα κάτω. Η καμπύλη αυτή έχει μία σημασία εξαιτίας της προβλεπτικής συμμετρικής ικανότητας που έχει, που σημαίνει ότι έχουμε περίπου να διανύσουμε άλλο τόσο διάστημα, δηλαδή γύρω στα μέσα Μαΐου. Και αυτός ήταν ο κυριότερος λόγος που κάναμε αυτή την πρόβλεψη, για να δούμε πότε το φαινόμενο θα τελειώσει, για να δούμε μετά και το τι θα συμβεί στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένας άθλος από τις υγειονομικές υπηρεσίες και τους γιατρούς, και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, αλλά και τα σώματα ασφαλείας και όλους λοιπόν που επιτηρούν τα μέτρα. Μετά θα πρέπει να ξεκινήσει ένας άλλος άθλος από τους οικονομολόγους, για να δούμε πώς θα ανορθωθεί η οικονομία. Είναι η επόμενη μέρα. Είναι η επόμενη μέρα. Τουρισμός, οικονομία και αγροτική παραγωγή μετέπειτα. Επιτρέψτε μου να το προσθέσω και αυτό. Είναι το μίσο ο οποίο θα πρέπει να δείξουμε βαρύτητα, πάντα σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Αλλά πείτε μου κάτι, κύριε Ατσαλάκη. Δηλαδή, από εδώ και στο εξής, όπως είπατε κι εσείς, θα αρχίσει σιγά-σιγά να φθήνει η καμπύλη. Δηλαδή, θα βλέπουμε βάσει στοιχείων και θα ακούμε διαστόματος κυρίου Τσιόδρα καθημερινά σε αυτόν τον αριθμό, σε αυτή την κλίμακα αριθμών ανακοινώσεις 71, 75, 80, 90. Είπατε χαρακτηριστικά ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό σημείο τα μέσα Μαΐου. Ίσως αυτό το μήνυμα να ηχεί στα αυτιά και της πολιτείας αλλά και των υγειονομικών αρχών της χώρας, ότι ενδεχομένως να έχουμε και τότε άρση όλων αυτών των μέτρων που βιώνουμε όλοι τις τελευταίες εβδομάδες, δεν είναι στο κατάλληλο, το ξέρω να το απαντήσετε, αλλά είναι ένα ηχηρό μήνυμα για όσους ασχολούνται με τα μέτρα σε κεντρικό επίπεδο? Ναι, κοιτάξτε, ένας από τους λόγους ήταν να δώσουμε και στην πολιτεία και στους επιχειρηματίες και σε εμάς τους απλούς πολίτες ένα χρονοδιάγραμμα για το πότε έρχεται το τέλος. Mm-hmm. Αλλά είναι σημαντικό όμως να τονίσουμε ότι για να ακολουθηθεί αυτή η πορεία της καμπύλης που βλέπετε, πρέπει να τηρηθούν τα μέτρα απαραίτητα. Διότι η μείωση των κρουσμάτων δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αντίδραση της κοινωνίας οργανωμένα πλέον σε μία απειλή αυτή του κορονοϊού, και η αντίδραση αυτή μέσα από τα μέτρα αποσκοπεί στο να μειώσει τα κρούσματα. Εάν αυτό δεν τηρηθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου τουλάχιστον, αυτή η καμπύλη σίγουρα θα μετατοπιστεί, μπορεί και το κέντρο της που το είχαμε δει στις αρχές Απριλίου ακόμα και αυτό να μετατοπιστεί. Ναι. Και είχαμε μια τέτοια μετατόπιση όταν ανακοινώθηκαν τα κρούσματα του πλοίου. Ευτυχώς τα κρούσματα του πλοίου απομονώθηκαν και δεν
πέρασαν να διαχυθούν στην υπόλοιπη κοινότητα και ξανά έφτιαξε η καμπύλη αργότερα. Οπότε έχει μεγάλη σημασία η τήρηση των μέτρων για να βγει αυτή η καμπύλη. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Απλά συμπληρώνω εγώ και διαψεύστε με, σας παρακαλώ, κύριε Τσαλάκη, αν κάνω λάθος, ότι τώρα βλέπουμε τους κόπους που ξεκίνησαν εκεί στα μέσα περίπου Μαρτίου, 10 με 14 Μαρτίου, όταν ξεκίνησε η πολιτεία να ανακοινώνει τα αυστηρά μέτρα, την αυστηροποίηση του μοντέλου των μέτρων με κλείσιμο των σχολείων, κλείσιμο των καφέ και των χώρων εστίασης. Τώρα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι είναι. Και επειδή έχει γίνει ήδη σημαντική προσπάθεια, ναι, και τα κρούσματα, βλέπετε, από μέρα σε μέρα διαφέρουν. Χθες ήταν 52, σήμερα είναι 71, προχθές ήταν 73. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε είναι μία σταθερή μείωση προς τα κάτω των κρούσματων, και αυτό δίνει ακόμα περισσότερη αισιοδοξία ότι αν τηρηθούν σωστά τα μέτρα, η εξάπλωση του ιού θα ακολουθήσει αυτή την καμπύλη που βλέπετε και θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέλος περίπου στα μέσα Μαΐου. Μέσα Μαΐου. Οπότε ο στόχος μας δεν ήταν τόσο πολύ όσο να κάνουμε αυτό που κάνουν επιδημιολόγοι, ήταν κυρίως να καθώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα στον κόσμο, ώστε να το έχει υπόψη του, διότι πολλές δραστηριότητες πρέπει από τώρα να προγραμματιστούν, ναι, να αποφασιστούν και να αρχίσουν να υλοποιούνται κατά τις 15 Μαΐου. Κυρία Τσαλάκη, ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, ναι. Ναι, και λέω δραστηριότητες κυρίως που αφορούν την ανάταξη της οικονομίας και κυρίως του τουρισμού, που για μας στην Κρήτη ο τουρισμός αποτελεί το 47% του ΑΕΠ και απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Μου δίνετε την καλύτερη πάσα, κυρία Τσαλάκη, και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί πραγματικά στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια. Πείτε μου κάτι. Είπατε προηγουμένως ότι πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα στο κομμάτι του τουρισμού. Γνωρίζω ότι είστε τακτικά σε επικοινωνία και με τον ΕΟΤ, με τον Εθνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το γεγονός ότι στην Κρήτη τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σωρία κρουσμάτων που να έχουν εντοπιστεί. Έχουμε μόλις 15 κρούσματα σε επίπεδο και των 4 περιφερειακών ενωτήτων. Τι σημαίνει για την επόμενη μέρα του τουρισμού, ενδεχομένως να έχουμε ένα αβαντάζ την επόμενη μέρα? Εάν αυτό συνεχιστεί... Και με ποιες βάσεις, έτσι, με ποιες βάσεις. Εάν αυτό συνεχιστεί, ενδέχεται να είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να προεξοφληθεί σε αριθμό περισσότερων αφίξεων. Απλά θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό και φυσικά και η πολιτεία, ναι, να αντιληφθεί ότι πλέον ο τουρίστας θα έχει κάποιες διαφορετικές ανάγκες που δεν τις είχε μέχρι πέρυσι. Τι είναι αυτό που... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε. Ναι, και η πιο βασική ανάγκη, ναι, είναι η ανάγκη να αισθανθεί ασφαλής, να μπορεί να εμπιστευτεί το σύστημα αν του τύχει κάτι. Και για να γίνει αυτό χρειάζονται μια σειρά μέτρων. Τα οποία ποια θα μπορούσε να ήταν? Ναι, πρέπει να συνεργαστεί ουσιαστικά η πολιτεία με τους ξενοδόχους και τους δικούς φορείς, ναι, να αποφασίσουν μέτρα που θα προάγουν αυτή την εμπιστοσύνη και να τη διαφημίσουν προς το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή μέτρα ελέγχου στα αεροδρόμια, όπως είναι αυτή τη στιγμή, να συνεχιστούν. Μέτρα ελέγχου στα σύνορα. Ναι. Κάποια μέτρα που θα πάρουν τα ίδια τα ξενοδοχεία και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις, ναι, και ίσως πιθανόν να πρέπει να τα αναρτήσουν και στο website τους, ώστε να καταλάβει ο τουρίστας ότι εμείς παίρνουμε μέτρα να προστατεύσουμε και αυτόν και τον τόπιο πληθυσμό από την τυχόν εξάπλωση και να αισθανθεί ασφαλής. Εάν αυτό συμβεί, με δεδομένο ότι στις άλλες χώρες που λειτουργούν ως ανταγωνιστές μας, κυρίως η Ισπανία και η Ιταλία, θα είναι αρκετά δύσκολο χρονικά να ξεκινήσει και ο τουρισμός, ναι, ενδέχεται να πάρουμε ένα σημαντικό μερίδιο από τον υπάρχον τουρισμό, ο οποίος όμως εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που δημιουργεί ο κορονοϊός θα είναι μειωμένος ούτως ή άλλως από τις σχέσεις με την πέρυσι. Ωραία, έστω ότι υποδεχόμαστε εμείς μεταγενέστερα και μετά που θα περάσει όλη αυτή η κρίση, κύριε Τσαλάκη, κόσμο από σκανδιναβικές χώρες, από άλλες χώρες, έτσι, στην Κρήτη μας. Ναι. Το δημόσιο σύστημα υγείας πώς θα το υποστηρίξει? Γιατί εκεί ελοχεύει, φαντάζεστε κι εσείς, έτσι, ένας κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης. Λέμε τώρα, ένα κακό ενδεχόμενο λαμβάνουμε υπόψη. Πώς θα, ναι, μπορέσει το δημόσιο σύστημα υγείας να ανταπεξέλθει σε μια τέτοια περίπτωση, την ώρα που ξεκινάει η τουριστική σεζόν, ας πούμε?
Ναι, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχουν από τώρα αποφασισμένα έτοιμα, πρωτόκολλα και ενέργειες που θα πρέπει να υλοποιηθούν στην περίπτωση, για παράδειγμα, που σε ένα ξενοδοχείο 200 κλινών βρεθεί ένα κρούσμα. Τι κάνουμε εκεί? Αυτό το κρούσμα θα πρέπει να το πάρουμε από εκεί, να το πάμε σε μία άλλη δομή, σε ένα άλλο ξενοδοχείο που πιθανόν να υπάρχει μόνο και αυτό το λόγο, για να υποδεχτεί τυχόν κρούσματα εάν βρεθούν σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας. Ξενοδοχείο που θα έχει μετατραπεί δηλαδή σε νοσοκομείο, έτσι. Κάτι σαν καραντίνα, όχι απαραίτητα νοσοκομείο, ναι. Έτσι. Ώστε να αφήσουμε τους υπόλοιπους 199 τουρίστες να μην τους χαλάσουμε τις διακοπές, και αυτό να είναι από πριν καθορισμένο και να είναι γνωστό και στους tour operators, και επίσης να διαφημιστούν αυτά τα μέτρα ασφάλειας, ότι θα υπάρχει ασφάλεια αν έρθουν μια ξεχωριστή καμπάνια. Μια ξεχωριστή καμπάνια, έτσι. Και εδώ θα ήθελα κάτι να τονίσω. Παρακαλώ. Το θέμα των τιμών, επειδή θα υπάρξουν πιέσεις να μειωθούν οι τιμές, ναι. Καλό θα είναι να μην δώσουμε στις πιέσεις των τιμών, διότι θα έχουμε και επιπλέον κόστος για να εξασφαλίσουμε αυτή την ασφάλεια για τους τουρίστες, και οι τουρίστες φέτος θα επιλέξουν όχι τόσο πολύ με το φθηνό πακέτο, αλλά με το που θα είναι πιο ασφαλής. Τι θα τους εξασφαλίσει? Ότι δεν θα μολυνθούν. Ότι δεν θα μολυνθούν. Οπότε ίσως να είναι διατεθειμένοι. Μάλιστα. Να πληρώσουν τουλάχιστον το 200 που πλήρωσαν πέρυσι. Ήσασταν σαφείς, κύριε Τσαλάκη. Για να μην πάμε για μειώσεις τιμών. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.